Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εκπομπή μας. Να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Είναι πολύ σημαντική η καλεσμένη απόψη. Θα κουβεντιάσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Καλοκαιρινέ, αν έχετε τη φωτογραφία που έχει ετοιμάσει ο κύριος Κουτσικώνας, θα ήθελα να τη δούμε με το μακελάρι στην Κωνσταντινούπολη που άφησε πίσω του 36 νεκρούς. Και θέλω να πω να τη δούμε full frame. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για τις 26 Ιανουαρίου, φίλες και φίλοι, μεθαύριο δηλαδή, αναβλήθηκε η απόφαση για τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Η έκδοση της απόφασης είχε προσδιοριστεί για σήμερα. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο, λόγω συνεχιζόμενης διάσκεψης δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση. Τώρα φανταστείτε, φίλες και φίλοι, εγώ εύχομαι να μην εκδοθούν οι 8 αξιωματικοί στην Τουρκία. Φανταστείτε να εκδοθούν, να βγει απόφαση. Βεβαίως είναι δικαίωμα του ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο θυμίζω, εγώ σας το είχα πει και πριν από 2 εβδομάδες, ότι εξετάζει επί της ουσίας την υπόθεση. Στην περίπτωση εκδόσεως, ο Άριος Πάγος εξετάζει επί της ουσίας την υπόθεση. Φανταστείτε να εκδοθούν οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί και να πάνε πίσω στην δημοκρατία του Ερντογάν. Τι πρόκειται να συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους? Εδώ βλέπουμε, θα μου πείτε ποιος είναι αυτός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σκότωσε 36 ανθρώπους, άφησε πάρα πολλούς τραυματίες. Σύμφωνοι, αλλά από τη στιγμή που συλλαμβάνεται κάποιος και όταν ζούμε σε δημοκρατία, υπάρχει προστασία του οποιοδήποτε κατηγορούμενου. Φανταστείτε οι 8 αξιωματικοί που βρίσκονται αυτή στην Ελλάδα, κρατούμενοι και ζητάει η Τουρκία να εκδοθούν. Ποια είναι η τύχη τους από εδώ και πέρα σε περίπτωση που βγει απόφαση έκδοσης για την Τουρκία? Βέβαια, δεν τελειώνουν όλα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και από όσο γνωρίζω από τους νομικούς που υπερασπίζονται τους Τούρκους αξιωματικούς, ασφαλώς και θα υπάρξει προσφυγή και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Να σας παρουσιάσω αμέσως τους απόψινους καλεσμένους. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που κάθε βράδυ έρχονται και καταθέτουν τις απόψεις τους και έτσι γίνεται ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος για να βγάζουμε όλοι μας καλύτερα συμπεράσματα για τις εξελίξεις. Ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, ο γνωστός οικονομολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Χρήστος Κέλλας, γιατρός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από την ωραία Λάρισα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι οι ιώσεις και οι πυρετοί και οι γρήπες έχουν κυριεύσει όλη την επικράτεια, θα πω. Είχαμε κλείσει και τον κύριο Πάνο Τριγάζη από το ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς με πήρε το τηλέφωνο στις 7 το απόγευμα και μου είπε ότι δεν μπορεί να έρθει, διότι έχει υψηλό πυρετό και δεν μπορεί να παρευρίσκεται σήμερα στην εκπομπή. Δεν πειράζει. Εύχομαι περαστικά και σε λίγες μέρες θα τον καλέσω και πάλι. Κυρία Τόνια Αντωνίου, που έρχεται πρώτη φορά στην εκπομπή μου, χαίρομαι πολύ που τη βλέπω και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γνωστό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, κυρία Αντωνίου. Καλώς σας βρήκα και πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι, τσιμπάει πόντους στις δημοσκοπήσεις. Ακούω και για νέες προσχωρήσεις. Φέρεται ότι η επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου έδωσε ένα ενδιαφέρον στο ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο. Μια δυναμική. Έχει δώσει, λέτε, μια δυναμική. Και λόγω επιστροφής και του Κηδισσό και άλλων στελεχών και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Αλλά εκτός από αυτό, εκτιμώ, βλέποντας οι δημοκρατικοί πολίτες το τι συμβαίνει στη χώρα, έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να ενωθεί ξανά η δημοκρατική παράταξη. Μάλιστα. Ακούω και για νέες προσχωρήσεις. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια, ναι, αν έχετε την καλοσύνη. Πολύ χαίρομαι, είναι μαζί μας ο καθηγητής του Μετσόβιου, ο κύριος Κώστας Αραβώσης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λιάτρο. Εγώ χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Στην πολύ πετυχημένη ενημερωτική σας εκπομπή. Να είστε καλά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για την πολυφωνία που παρουσιάζει το πάνελ σας με πολιτικούς αλλά και με τεχνοκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πολύ που ήρθατε. Παντελής Τάτσης, τον ξέρετε, μαχητικός, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΦΚΑ. Καλώς ήρθατε. Αν σας βρήκαμε, και οι συνταξιούχοι είναι μαχητικοί, δεν είναι ο Παντελής ο Τάτσης μόνο. Όλοι οι συνταξιούχοι μπήκαν μπροστά. Σηκώθηκαν από τον καναπέ, από το καφενείο, από το καπί και νιώθουν ότι μόνο ό,τι επιβάλλουν αυτοί θα μπορέσουν να ξανακερδίσουν ό,τι κερδίσουν. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά, διότι την Παρασκευή είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Από τέσσερις προσπάθειες, η τέταρτη επόδοση να δούμε. Σας δέχτηκε, θα μας τα πείτε τώρα τι σας είπε, τι τον ρωτήσατε, τι υποσχέθηκε, πώς είναι η κατάσταση με τους συνταξιούχους.
Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αγαπάμε πολύ εμείς τους συνταξιούχους και την τρίτη ηλικία. Πιστεύω δεν έχετε και... λόγους αντιπαλότητας, ούτε τι αντιπαλότητας ο... κοινωνικού αυτοματισμού. Με τους πατεράδες μας θα έχουμε ο... λόγους αντιπαλότητας. Ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι... χρησιμοποιείται όμως και σε εμάς κάπου κάποιος. Λέει, βγαίνουν κάποιοι και λένε, ειδικά οι οικονομολόγοι, ότι εάν δέχονταν να κατέβουν οι συντάξεις, δεν θα ανέβαινε ο ΦΠΑ. Για τέτοιες κρίσεις. Όχι, δεν θα ανέβαιναν οι ασφαλιστικές φορές, όχι ο ΦΠΑ. Θα τα πούμε όλα τώρα, κύριε Τάτση. Θα ξεκινήσω σε λίγο από εσάς, αλλά θέλω να παρουσιάσω και τον αγαπητό μου συνάδελφο, τον κύριο Κώστα Πουλακίδα, τον γνωστό πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Αυγή και το Huffington Post. Αγαπητέ Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Τι να πούμε, έχει ένα φοβερό θέμα, φίλες και φίλοι, η Contra News, που θα βρείτε το πρωί στα περίπτερα, δεν μιλάω για το βασικό, το οποίο είναι σημαντικό θέμα πολύ. Φεύγει και η Ουγγαρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκαταλείπει το γερμανικό αυταρχισμό και τη λιτότητα του Σόιμπλε και ακολουθεί την Αγγλία και το δόγμα Τραμπ. Κύριε Καλοκαιρινέ, θα μας δείξετε λίγο το πρώτο σέλιδο της Contra News. Εκεί. Εκεί, μην πάτε παρακάτω, θα το δείξουμε μετά το πρώτο θέμα. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό, φίλες και φίλοι, αυτό που γράφει η Contra News στην πρώτη σελίδα. Φεύγει και η Ουγγαρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκαταλείπει το γερμανικό αυταρχισμό και τη λιτότητα του Σόιμπλε και ακολουθεί την Αγγλία και το δόγμα Τραμπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Και στο ρεπορτάζ που διάβασα, που θα δείτε αύριο στην εφημερίδα, γράφει για το ισχυρό ρεύμα που έχει δημιουργήσει στην Αμερική ο νέος πλανητάρχης, το οποίο εξαπλώνεται το ρεύμα αυτό με γοργούς ρυθμούς στην Ευρώπη και βρίσκει ο Τραμπ υποστηριχτές και θαυμαστές της πολιτικής του στη γυραιά Ήπειρο. Χτες ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, χαιρέτησε το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ, πρώτα η Αμερική, και εξέφρασε την πρόθεση να τον μιμηθεί. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε το πρωί με την εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας πω και δύο πράγματα πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, ότι ο Τραμπ, φίλες και φίλοι, μειώνει φόρους για τις επιχειρήσεις που μένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κουνάει καταφατικά ο κύριος καθηγητής τον κεφάλι, την ώρα που οι Γερμανοί πολεμούν τους Έλληνες, βάζουν νέα μέτρα δισεκατομμυρίων στους Ιταλούς και απειλούν τους Γάλλους. Ο Τραμπ αρχίζει να δημιουργεί κίνητρα ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την ίδια ώρα που Μέρκελ και Σόιμπλε επιμένουν σε λογικές αυστηρής λιτότητας. Άλλα σκέφτονται στην Αμερική, άλλα στη Βρετανία και τη Ρωσία, άλλα διατάσσει το Βερολίνο δυστυχώς. Πρόβλεψη ότι έρχονται πολλές θύελες και πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Κύριε Τσαγκάρη, μάλλον όχι, θέλω να πάω πρώτα στον κύριο Τάτση. Την Παρασκευή λοιπόν το μεσημέρι πήγατε στο γραφείο του κύριου Τσίπρα. Συναντηθήκατε, ήσασταν αρκετοί αντιπρόσωποι των οργανώσεων των συνταξιούχων. 8 συνεργαζόμενες πανελλαδικές οργανώσεις. Μάλιστα. Τι συνέβη εκεί λοιπόν, τι συζητήσατε, τι του είπατε, τι σας είπε, για πείτε μας. Έχουμε πολύ, έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε. Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε έτσι ευκαιριακά παρουσία στον αγώνα. Είμαστε σε μια κατεύθυνση από την ώρα που άρχισαν οι μεγάλες περικοπές στις συντάξεις. Οι 8 οργανώσεις αυτές ταυτίστηκαν απάνω σε ορισμένο σε ένα πρόγραμμα που λέει αποκατάσταση αυτά που μας πήρανε. Δεύτερο, που είναι η φορομπηξία η οποία εξόντωσε τον συνταξιούχο, είναι τα θέματα υγείας τα οποία είναι τα χειρότερα που περνάμε, δηλαδή την κρίσιμη ώρα εάν δεν βρεθείς κοντά σε γιατρό και σε νοσοκομείο. Η κατάσταση που έγινε στα νοσοκομεία για μας είναι απλησίαστη, απαράδεκτη καταρχήν. Και τι εννοείτε, για εξηγήστε το λίγο αυτό. Ότι τους είναι ακριβή η υγεία πλέον, αυτό εννοείτε. Δεν είναι καλές οι παροχές υγείας που προσφέρονται από τα δημόσια νοσοκομεία, τι εννοείτε. Εγώ έχω να πω ότι ο ηρωισμός που δείχνουν οι εργαζόμενοι στο κρατικό σύστημα υγείας, ναι, ναι, πραγματικά είναι τα ζούμε αυτά. Γιατί το είπατε όμως αυτό, γιατί το είπατε για τα νοσοκομεία. Για τα νοσοκομεία, γιατί εκεί καταφεύγει σε πρώτη φάση ο συνταξιούχος. Εκεί είναι ο αντίθετος. Όχι μόνο ο συνταξιούχος, όλοι μας. Όλοι μας εκεί καταφεύγουμε. Ακριβώς εκεί είναι. Πού να πάμε. Δεύτερον, είναι, έχουμε να κάνουμε και με τα φάρμακα μας. Έχουμε να κάνουμε και με τις εξετάσεις που σε παραπέμπουν σε 6 μήνες, ας πούμε, για μια εξέταση ρουτίνας. Ναι. Που αυτά παλιότερα είχαν λυθεί σε έναν βαθμό
τα εργαστήρια αυτά που δούλευαν του ΙΚΑ, ας πούμε, που είχαν, ήταν πολύ πιο προσιτά να πας στον παθολόγο, να σε παραπέμψει δίπλα, να φέρεις την εξέταση κλπ. Έλεγαν ότι με το νεοποίη, ξέρω εγώ, όλα αυτά θα τακτοποιηθούν. Με το παιδί τα ίδια, με τη διαδικασία του γιατρού της γειτονιάς, ξέρω εγώ, στα κέντρα, τίποτε από αυτά δεν λειτουργεί. Τα φάρμακα έχουν ακριβήνει. Βλέπετε τα φάρμακα να είναι σε ψηλότερες τιμές από ό,τι πριν από 2-3 χρόνια, για παράδειγμα. Σύμφωνα με τις συντάξεις μας σήμερα, αυτά που μπορούσαμε κάποτε να πληρώσουμε στα φάρμακα μας τα πήραν σήμερα με τη φορολογία. Γιατί οι συντάξεις κατεβαίνουν με πολλούς τρόπους. Δεν κατεβαίνουν μονάχα με τις ονομαστικές. Σωστά, έχετε δίκιο. Έτσι και με τη φορολογία. Ναι. Όποιος ανοίξει βιβλιάριο συνταξιούχο θα δει ότι από μήνα σε μήνα κάτι θα του λείπει. Αρχίζουν, ξέρω εγώ, από τα λίγα για την εισφορά υγείας, αλλά πάνε και στα χοντρότερα. Ανάλογα τώρα με τα ειδικά επικουρικές συντάξεις, όποιοι παίρνανε και λίγοι από εμάς τουλάχιστον. Επικουρική υπάρχει ακόμα, επικουρική σύνταξη του συνταξιούχου. Υπάρχει. Για δείγμα υπάρχει. Για δείγμα υπάρχει. Για πείτε, τι είπατε στον κύριο Τσίπρα, πείτε στον κόσμο που σας παρακολουθεί τώρα. Τι του είπατε. Κατά λέμε μέσα στον κόσμο και, έχουμε και ευχαριστούμε που μας δίνατε τη δυνατότητα. Εγώ ευχαριστώ. Για πείτε, τι είπατε στον κύριο Τσίπρα. Χθες είμαστε στη Θεσσαλονίκη με 700-800 συνταξιούχους, ας πούμε. Προχθές είμαστε στη Θήβα με 400-500. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε σε μόνιμη επικοινωνία με τον κόσμο μας. Και τι λέμε, ότι παρά τις υποσχέσεις που μας έδωσε σε ορισμένα ζητήματα τα οποία του θέσαμε, δεν φύγαμε πιο ήσυχοι από ό,τι πήγαμε. Αυτό έχουμε να πούμε σαν... Δηλαδή, μας ανέφερε θέματα από πιέσεις, βέβαια, μας είπε τούτο. Μην τα ακούτε όλα αυτά που λέγονται σαν προπαγάνδα κλπ. Ναι. Αλλά την προπαγάνδα όμως την στήριξε σε αυτά που μας είπε για τη φορολογία, σε αυτά που μας είπε ότι ο κόφτης, ναι, είναι σε λειτουργία. Το είναι... κουβεντιάζει για τον κόφτη, το κουβεντιάζει. Ναι, το κουβεντιάζει. Και για την παράταση του κόφτη, σας είπε. Σας είπε για παράταση κόφτη. Μας είπε ότι, εμείς του είπαμε τούτο, ότι αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι ψηφισμένα, ναι, ναι, μας φοβίζουν για τη ζωή μας. Και είναι και ο κόφτης, είναι και ο υπανεπολογισμός των συντάξεων και σίγουρα όποιος έχει την εντύπωση ότι ο επαναπολογισμός θα δώσει κάτι, αυξήσεις κλπ, είναι νυχτωμένος. Ναι. Ναι. Με αυτό το πράγμα λέμε ότι... Και μάλιστα γίνεται και ένα θέμα το οποίο θα λειτουργήσει σαν κοινωνικός αυτοματισμός από αυτούς που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη. Γιατί όταν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Τεβετζής που θα βγει με 40 χρόνια θα πάρει 880 ευρώ, ενώ ο Τεβετζής με 35 χρόνια, όχι με 40, με 35 χρόνια έπαιρνε το 9.610 μεικτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η διαφορά... Θα σου λέει ότι θα πάει στο προσωπικό λογαριασμό. Δεν πάει σήμερα στο προσωπικό λογαριασμό, γιατί αυτό το 1610 είναι 1050 σήμερα. Να σας πω κάτι. Επειδή ακούω συνέχεια την αντιπολίτευση και κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα κοπούν πάλι συντάξεις, ότι υπάρχει σχέδιο μέσω του κόφτη για μείωση συντάξεων. Εσείς ασφαλώς ρωτήσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, θα μας κατεβάσετε κι άλλο τη συντάξη. Τον ρωτήσατε αυτό το πράγμα. Μας είπε ότι οι συντάξεις κύριες και αυτές κάτω από 1300 δεν θα πειραχτούν. Αυτό μας είπε. Αλλά το 1300 στην πραγματικότητα σήμερα είναι 1050. Έτσι, γιατί αυτό η διαφορά φεύγει στα υγεία και λοιπά. Πάντως σας είπα ότι δεν πρέπει να τις κατεβάσει άλλο. Έτσι αυτή την κουβέντα μου. Θεωρητικά. Αυτό είναι θεωρητικό. Αυτή την πήραμε. Ναι. Την υπόσχεση αυτή την πήραμε. Αλλά εμείς το είπαμε ότι είμαστε στο. Τι άλλη υπόσχεση? Πήρατε τίποτα άλλο? Πήρατε τίποτα άλλο από την κουβέντα? Ότι θα κάνει διορισμούς στην υγεία. Γιατρούς και νοσηλευτές, ας πούμε, που είναι. Τον υπανεπολογισμό είπε ότι τα στοιχεία που έχει αυτός υπόψη του δεν είναι τόσο τραγικά. Τώρα, το τραγικά, εμείς έχουμε στοιχεία όμως ότι λέει ότι ο Τεβετζής θα βγει με 40% κάτω σύνταξη. Δηλαδή, αν ένας έπαιρνε 1000 ευρώ με τον υπανεπολογισμό, το θα έρθει 650. Πόσα? 600. Από τα 1000. Τώρα, τον ρωτήσατε τίποτα για αυτό που κουβεντιάζουμε, δηλαδή όλοι. Κουβεντιάσατε τίποτα για πρόεδρους εκλογές, τον ρωτήσατε, πρόεδρε, μήπως πάμε σε εκλογές, τέτοια πράγματα τον ρωτήσατε. Κοίταξε, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο αυτό το θέμα. Εμάς δεν μπαίνουμε σε τέτοια. Εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία. Ποιον θα έχουμε, γιατί δεν μπορεί τώρα να παρουσιάζονται σαν υποστηριχτές των συνταξιούχων αυτοί που μας λέγανε και τι θέλεις, πρόεδρε. Ο μισθός να είναι 450 ευρώ και σύνταξη παραπάνω. Δεν μπορούμε να του πιστέψουμε εμείς τώρα αυτά, γιατί έχουμε μια πιάτσα εδώ που τα ακούσαμε όλα. Θα μας τα πείτε όλα στη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, να σε καλά, κύριε Τάτση. Εγώ θέλω να πω ότι ο κόσμος μας, τον συνταξιοκικό κόσμο απευθύνομαι, ότι να μην εφησυχάσει στις υποσχέσεις που δίνονται επί του πρακτέου. Αν αρχίσουν να ξυλώνουν νόμους που μας έφεραν εδώ, τότε θα είμαστε εμείς πρώτοι που θα πούμε ναι, ο κόφτης καταργήθηκε. Ναι, ο επανεπολογισμός δεν είναι αυτός που λέει η προπαγάνδα. Είναι αυτός ο οποίος αφήνει τις συντάξεις σταθερές. Οι επικουρικές συντάξεις. Άμα έχεις τώρα μια επικουρική σύνταξη 433 και σήμερα είναι 189, τι θα του πω. Τήρησα 27 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά, ας πούμε. Όλοι έπαθαν όλοι έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Θέλω να πάω λίγο στον καθηγητή, στον κύριο καθηγητή, στον κύριο Αραβώση. Έτσι, να μας πείτε εσείς, αγαπητέ κύριε καθηγητά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Τώρα, 26 του μηνός, έχουμε πολύ κρίσιμο Eurogroup για την αξιολόγηση. Έστειλε, λέει, και μία επιστολή ο αγαπητός κύριος Τσακαλώτος, όπου δεν περιέγραφε τίποτα. Απλώς τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, την Πέμπτη θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Εγώ έχω πάρα πολλές πληροφορίες για το τι γίνεται τώρα πίσω από τα ριντό, να το πω έτσι, που δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή συζήτηση μέχρι που μπορεί να φτάσει και να υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πέρα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που πήραμε και επισήμως σήμερα, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη του ESM, διότι θα δώσει τη δυνατότητα σε βάθος βέβαια χρόνου να κερδίσει η ελληνική οικονομία περί τα 60 δισεκατομμύρια. Από εκεί και πέρα θέλει η ελληνική πλευρά να κερδίσει κάτι και στο μεσοπρόθεσμο για το χρέος, ώστε να γίνει πιο ορατή η ελάφρυνση του δημοσίου χρέους και των βαρών. Είναι διατεθειμένο, και να μπούμε, διότι αν πάρουμε κάτι στο μεσοπρόθεσμο, σχεδόν αμέσως ο Ντράγκη θα μας βάλει και στην ποσοτική χαλάρωση. Επίσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο ότι μέχρι το Φεβρουάριο πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση, διότι αν δεν κλείσει, χαιρετούμε την ποσοτική χαλάρωση, το χάνουμε αυτό το πλεονέκτημα. Και είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε έτσι ένα μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων, δηλαδή την επέκταση του κόφτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει πρόβλεψη, όχι απόφαση, πρόβλεψη για περικοπές της συντάξης, μείωση του αφορολόγητου, κατά τις πληροφορίες μου είναι ανάμεσα στη μείωση του αφορολόγητου στα 6 με 7.000 ευρώ και πιθανότατα αύξηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 13 στο 14%. Πάγια θέση της κυβέρνησης, βέβαια, για να τα λέω όλα, είναι ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ο κόφτης, διότι όλοι οι δείχτες δείχνουν σταθερή βελτίωση, αργή μεν, αλλά σταθερή βελτίωση οικονομίας. Και θέλω, αγαπητέ κύριε Αραβώση, να μας πείτε τη δική σας άποψη. Ωραία. Όπως είπατε, κύριε Λιάτσο, πράγματι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση. Ας υποθέσουμε ότι την κλείνει. Ο δεύτερος στόχος είναι να πάει στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό είναι ευχής έργων, μακάρι να γίνει, για να δοθεί ρευστότητα στην αγορά. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Υπόθηκε και προηγουμένως. Συζητάμε συνέχεια, και αυτό δεν έχει κανένα νόημα, για αυξήσεις φόρων, μειώσεις συντάξεων και γενικά μέτρα που έχουν να κάνουν με επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων σε φόρους και νέα λιτότητα. Είναι αυτή η λύση? Εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια λύση, γιατί αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία. Η οικονομία χωρίς ανάπτυξη και επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι όπως πάμε, και μάλιστα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πούμε κάτι. Το τρίτο μνημόνιο βασίστηκε κατά 93% σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, σε αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Το προηγούμενο μνημόνιο είχε μόνο 23% φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ήταν μείωση δαπανών, και το πρώτο μνημόνιο ήταν περίπου ισορροπημένο. Με αυτό λοιπόν το μνημόνιο, πιστεύετε, με αυτή τη μίξη μέτρων, πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία? Εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Φοβάμαι ότι θα πάμε σε τοίχο. Με την αύξηση των φόρων είναι γνωστό στην οικονομία ότι τελικά τα έσοδα μειώνονται. Εν τέλει δηλαδή αυτά που συγκεντρώνει το κράτος είναι πολύ λιγότερα. Και είπατε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί να κατηγορείται ο Τραμπ για κάποιες από τις πολιτικές του, αλλά μία από τις βασικές οικονομικές πολιτικές τις οποίες πρόκειται να εφαρμόσει τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης είναι ότι θα μειώσει το 15% τους φόρους στις επιχειρήσεις και επίσης θα δώσει κίνητρο σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αμερικανικών συμφερόντων, αν επανέλθουν στην Αμερική, να πληρώνουν φόρο 10%. Παράλληλα, μειώνει το φόρο στα νοικοκυριά της μέσης τάξης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ποιος είναι ο στόχος του?
Ο στόχος του είναι ότι μέσα από αυτά τα μέτρα θα δημιουργήσει 25 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η λύση που θα μπορούσε να υπάρξει και στην ελληνική οικονομία. Εδώ πάμε σε ένα, προς μια πορεία η οποία εν τέλει πιστεύω ότι μπορεί να είναι αδιέξοδη. Γιατί δεν θα μπορέσουμε. Με τη συνεχή δηλαδή φορολόγηση. Βέβαια. Αυτό είναι το μεγάλο. Μιλάτε ότι είναι μια αδιέξοδη πορεία αυτή. Βέβαια. Διότι δεν γίνονται, το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνονται επενδύσεις στη χώρα μας. Χωρίς επενδύσεις και χωρίς ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Γιατί κακά τα ψέματα. Ποιος έχει εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή να επενδύσει έστω και ένα ευρώ στη χώρα μας? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Και να πούμε και κάτι. Είπαμε, κλείνουμε ας πούμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Το μνημόνιο, όπως ξέρετε, λήγει 31 Δωδεκάτου. Μετά την 31 Δωδεκάτου θα έπρεπε να μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Πιστεύουμε ότι θα εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη στις αγορές για να βγούμε, για να μας στηρίξουν, για να μας δανείσουν με λογικά επιτόκια? Εγώ το βλέπω. Δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, να μας πείτε, επειδή ανοίξατε κουβέντα για τον νέο Αμερικανό πρόεδρο και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά όπως τα περιγράφετε ακριβώς, υπέγραψε ο Τραμπ την έξοδο των ΗΠΑ από τη συμφωνία TPP. Αυτό τι σημαίνει, αν μπορείτε να μας το πείτε έτσι με απλό τρόπο να το καταλάβουμε? Για απαντήστε πρώτα σε αυτό, αν έχετε την καλοσύνη. Αυτή είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Αμερικής και άλλων χωρών που είχε προετοιμαστεί πολλά χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι την έχει υπογράψει. Απλώς ο Τραμπ αυτή τη στιγμή εξήγηλε ότι Το είχε πει και προεκλογικά ότι θα ξανασυζητήσει αυτή τη συμφωνία. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία που από ό,τι είχε υπολογιστεί... Με χώρες του Ειρηνικού, αν δεν κάνω λάθος. Με χώρες του Ειρηνικού. Ναι. Από ό,τι είχε υπολογιστεί, θα έχει όφελος για την αμερικανική οικονομία. Αλλά δεν νομίζω ότι ο νέος πρόεδρος έχει πάρει οριστική απόφαση. Απλώς το συζητάει και θέλει να κάνει μια επαναδιαπραγμάτευση. Πάντως, ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι είναι πολύ πρόημο να συζητήσουμε για το τι θα κάνει ο νέος πρόεδρος. Σίγουρα θα αλλάξουν ισορροπίες, σίγουρα θα υπάρξουν νέες συμμαχίες, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μπορούμε να ξέρουμε αν πράγματι θα κάνει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το δικό μας το θέμα μας, με την αξιολόγηση. Αν με τα στοιχεία που γνωρίζετε... μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας. Θα κλείσει η αξιολόγηση, θα την προλάβουμε την ποσοτική χαλάρωση ή θα μπούμε πάλι σε περιδίνηση και ταλαιπωρία μέσα στο 17? Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτή τη στιγμή. Πολλά λέγονται. Απλώς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει και μια αντιπαράθεση μεταξύ Δούνου Του και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δούνου Του θεωρεί ότι είναι αδύνατον ένα πλεόνασμα 3,5% να βοηθήσει την ελληνική οικονομία. Αλλά αν τελικώς πάμε σε ένα πλεόνασμα 3,5%, τότε αυτό σύμφωνα με το Δούνου Του και επιμένει σε αυτό, θα χρειαστούν 4,5 δισεκατομμύρια νέα μέτρα μετά το 2018. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να προχωρήσει η ελληνική οικονομία? Κάτι που δεν το δέχεται με τίποτα η κυβέρνηση για θέσπιση νέων μέτρων μετά το, όπως είπατε, για το 19. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσαγκάρη, τι λέτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είμαστε πρώτο θυρών, Eurogroup 26 του μηνός. Μου λένε ότι δεν θα κλείσει το Eurogroup τώρα, αλλά θα πάρουμε μια ισχυρή γεύση για το πού πορεύονται τα πράγματα. Και ευχή όλων των Ελλήνων, είτε συμφωνούν με τη σημερινή κυβέρνηση, είτε είναι απέναντι, είναι να κλείσει η αξιολόγηση τουλάχιστον μέχρι τις 20-25 Φεβρουαρίου. Ναι, το καταρχήν το να κλείσει η αξιολόγηση εξαρτάται πώς θα κλείσει η αξιολόγηση. Έχουν κλείσει, ξέρετε, 7 χρόνια τώρα πόσες αξιολογήσεις έχουν κλείσει με νέους φόρους ψηφισμένους για το επόμενο και το μεθεπόμενο εξάμηνο. Πού θα πάει η βαλίτσα, εγώ πιστεύω ότι ρωτάει ο ελληνικός λαός. Είδαμε πριν τις αγωνίες του Προέδρου εδώ του κυρίου Τάτσι, ο οποίος με κάποια μορφής ευγένεια μένα, αλλά ελαφρά δυσπιστία, κοιτούσε τον Πρωθυπουργό, μας ομολόγησε τι θα γίνει με τις συντάξεις. Το ΕΚΑΣ κόπηκε βέβαια, το ξεχάσατε να το αναφέρετε, κατά 50% παρά τη φιλότιμη προσπάθεια να δοθεί, και κόπηκε για πάντα, δεν κόπηκε για ένα μήνα. Το βοήθημα ήταν για ένα μήνα. Μέχρι το τέλος. Λοιπόν, εδώ το ερώτημα είναι ότι ο λογαριασμός φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Σήμερα υποτίθεται, πανηγυρίζουμε ότι έκανε αυτή τη ρύθμιση χρέους. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, η ερώτηση είναι. Όχι υποτίθεται ότι πανηγυρίζουμε. Νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας πατριώτης πρέπει να βαθμολογεί σωστά το ότι έγινε τελικά. Παίρνει μάλλον μπροστά η υπόθεση για τα βραχυπόδρομα μέτρα. Κύριε Λιάτσο, ναι, εγώ είμαι από αυτούς, όπως ξέρετε, που θεωρούν ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Εγώ περιμένω να δω αν το πρωί ο Πρωθυπουργός θα βάλει γραβάτα. Και επίσης περιμένω να δω
εάν αυτή την απόφαση του ESM θα την αγοράσει ο κύριος Ντράγκη και το δούνο του ως βιώσιμο χρέος για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι και ο Ντράγκη στο QE. Σας είπα πριν, έλεγα, μιλούσα το με τον είναι... κύριο καθηγητή, έλεγα πριν ότι ο κύριος Τσακαλώτος, η ελληνική πλευρά, θα διεκδικήσει στο Eurogroup στο μεσοπρόθεσμο για άλλη μεγάλη μείωση του χρέους, ώστε να μπούμε αμέσως στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό πρέπει να κάνει το θέμα. Άρα αυτό το χαρτί το οποίο έχει παράξει μέχρι τώρα ο ESM, στην πράξη δεν λέει τίποτα ούτε για τους ίδιους. Αυτό θέλω να πω εγώ. Ναι. Για μας είναι σίγουρο δεν λέει τίποτα. Από την ώρα που δεν λέει τίποτα. Όταν η κυβέρνηση. Σας είπα ότι κερδίζουμε, μειώνεται το χρέος μας κατά 65 δισεκατομμύρια. Ακούστε, μόνο ένα δις θα πληρώσουν οι τράπεζες από την ανταλλαγή ομολόγων. Αυτή που θα κάνουν μεθαύριο, με την απόφαση αυτή, οι ελληνικές τράπεζες θα χάσουν ένα δις. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Ναι. Αφήστε τώρα τα 60 δις που θα έρθουν για το 2060. Εμείς μιλάμε για τώρα, για το 2017. Λοιπόν, δηλαδή είναι κακή εδώ. Η απόφαση, δηλαδή τη βλέπετε ότι είναι μια απόφαση, συμφέρουσα απόφαση είναι, για τα... Είναι μια απόφαση κοροϊδία, δεν το συζητάμε αν είναι καλή απόφαση και η ερώτηση δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι, εγώ δέχομαι ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει δυνατότητα να διαπραγματευτεί σκληρά. Δεν έχει δυνατότητα, το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Το ερώτημα είναι, τη λύση που μας προσφέρουν λοιπόν οι ίδιοι, ο κύριος Ρέγκλινγκ, που λέει ότι το χρέος βοηθάει στη βιωσιμότητά του. Αυτό το χαρτί λοιπόν που οι ίδιοι παράγουν, γιατί δεν το αγοράζουν να εντάξουν τις ελληνικές τράπεζες στο QE και να πείσουν το δούνο του χωρίς νέα μέτρα να συμμετέχει. Αυτό είναι το ερώτημα. Επομένως παράγουν οι ίδιοι χαρτιά, τα οποία ούτε οι ίδιοι πιστεύουν, αυτοί που τα υπογράφουν. Μάλιστα. Αυτό λέω εγώ. Τώρα εσείς τι πιστεύετε? Εγώ λοιπόν λέω ότι η κυβέρνηση σήμερα, 7 χρόνια μετά, η ελληνική πλευρά, ο ελληνικός λαός, ξανασυζητάμε τώρα. Εάν το ΦΠΑ θα πρέπει από το 13 πάει στο 14, αυτά που είπατε πριν λέω εγώ, το δικό σας, το οποίο γνωρίζω πολύ καλά, πόσο έγκυρο είναι οι πληροφορίες σας. Συζητάμε λοιπόν με φόρους στην περασμένη δεκαετία, με τα καταδεσιολόγια που πανηγυρίζει ο κύριος Τσακαλώτος, να φέρουμε αποτελέσματα στην επόμενη 20ετία, να αποπληρώσουμε από την τσέπη του ελληνικού λαού ένα χρέος το οποίο δεν δημιούργησε ο ελληνικός λαός, αλλά η κακοδιαχείριση των κυβερνήσεων, όπως έχει ομολογήσει η κυρία Θάνου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Εδώ, λοιπόν, η αξιολόγηση είναι... θα κλείσει, τι πιστεύετε εσείς? Αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, κύριε Ελιάτσο, δεν θα πληρωθούν οι δανειστές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα κλείσει η αξιολόγηση. Για πείτε μας αν είναι σωστό αυτό που λέω εγώ. Έχουμε δώσει τον Ιούνιο πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Βέβαια. Αν δεν δώσουν τη δόση, ξέρετε, δεν θα πάρουν τη δόση. Ξέρετε ακριβώς πόσο είναι η δόση? Όχι, δεν ξέρω πόσο είναι η δόση. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να βγαίνει περίπου, κάθε μέρα. 6200, ναι. Οφείλει το Υπουργείο Οικονομικών να βγαίνει κάθε μέρα να μας λέει πόσο είναι η δόση και πόσα ζητάει από εμάς για να πληρώσουμε αυτή τη δόση. Εδώ είναι το συγκεκριμένο το ερώτημα. Μεταφέραμε το χρέος του ελληνικού κράτους από τα ομόλογα στις τσέπες του κάθε ιδιώτη. Αυτό έχει γίνει 7 χρόνια τώρα και δεν τελειώνουμε. Διότι όταν η συζήτηση είναι εάν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, η μία περίπτωση, αν θα βγούμε στις αγορές, λέει ο κύριος καθηγητής, να κάνουμε τι στις αγορές? Έχουμε χρέος 185%. Ξέρετε που πρέπει να το πάμε με βάση τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωζώνης? 120%. Στο 60 λέει το σύμφωνο. Καλά, 60 δεν έχει καμία χώρα στην Ευρωζώνη. Στο 120 δεν λοιπόν. Στο 120. Στο 120, ναι. Που τι να βγούμε λοιπόν να πάρουμε τις αγορές? Είστε πολύ αυστηρός, εντάξει, είστε πολύ ενημερωμένος. 7 αλλά... χρόνια μετά, κύριε Ελιάτσο, ανακυκλώνουμε την ίδια συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι αυτά από τα οποία ξεκινήσαμε. Τι θέλατε, να φύγουμε από το ευρώ, κύριε Τσαγκάρη? Θέλατε να φύγουμε από το... Όχι, υπάρχει αυτή η άποψη. Ακούστε να δείτε. Πολλοί κόσμος λέει να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Ακούστε να δείτε. Εφόσον είναι κόλαση η Ευρωζώνη, μήπως φύγουμε από την Ευρωζώνη? Εγώ δεν είμαι. Εσείς τι πιστεύετε που είστε ορθωμένος άνθρωπος και οικονομολόγος? Τι πιστεύετε? Εγώ δεν μπορώ επιστημονικά να αποκλείσω το εθνικό νόμισμα. Μάλιστα. Από την ώρα όμως που η κοινωνία έχει αποφασίσει και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα λένε ότι ο λαός θέλει λύση εντός του ευρώ. Εδώ ο κύριος Τάτσης θα μας πει αν τη σύνταξη τη θέλει σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα. Εφόσον τη σύνταξη ο κύριος Τάτσης. Να μου προσφέρει η σύνταξη τη θέλει σε ευρώ. Δυνατότητες να ζήσω καλύτερα. Μπράβο. Εφόσον λοιπόν τη σύνταξη τη θέλει σε ευρώ ο κύριος Τάτσης. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται αυτά τα ευρώ για να παίρνει ο κύριος Τσάτσης τη σύνταξη. Έχει ενδιαφέρον τοποθέτησή σας, κύριε Κέλλα. Επειδή εγώ σε τρία λεπτά. Ευχαριστώ, κύριο. Σε τρία λεπτά θα πάω σε διαφημίσεις. Κάντε μία γρήγορη τοποθέτηση και μετά θα συνεχίσουμε με την κυρία Αντωνίου. Σας ακούω, κύριε Ελιάτσο. Λέτε ότι για την απόφαση του ESM με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του χρέους. Φυσικά είναι θετική απόφαση. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Έχω ακούσει και από τη Νέα Δημοκρατία να το λένε. Είναι μια καλή απόφαση για να πανηγυρίζει το Μαξίμου, αλλά πρόκειται για ένα πακέτο βραχυπρόθεσμων μέτρων, οι οποίες
οι επιπτώσεις του θα φανούν σε μεγάλο βάθος χρόνου, είναι μέχρι το 2060. Σύμφωνα. Δεν πρόκειται επουδενή λόγο για κούρεμα χρέους. Αλλά πρόκειται... ότι είπα εγώ ότι πρόκειται για κούρεμα χρέους. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ. Λέω εγώ απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια ελάφρυνση ως το 2060, περίπου 22% του ΕΠ, όπως υπολογίζεται, γύρω στα 45 δις. Ναι. Λογιστικά όμως, είναι λογιστικά και μέσα η συμφωνία έχει πολλά αν, ίσως και εφόσον. Έτσι, που σημαίνει ότι είναι όλα στον αέρα. Αλλά να σας ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Λιάτσο. Τι έχει να κερδίσει από αυτή την ιστορία ο πολίτης? Εγώ πήγα ήμουν στη Λάρισα. Με ρωτάνε, τι κερδίζουμε εμείς από αυτή τη μείωση του βραχυπρόθεσμου του χρέους? Ναι. Τίποτα απολύτως. Μειώνεται το ΦΠΑ, μειώνεται η φορολογία, σταθεροποιείται η σύνταξη, δεν λέω αύξηση, σταθεροποιείται η σύνταξη. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, μειώνονται η τιμή του πετρελαίου, μειώνονται η τιμή των φαρμάκων. Τίποτα απολύτως. Αν μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, θα κερδίσει ο πολίτης. Αν μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Ο πολίτης προσωπικά δεν θα κερδίσει, θα κερδίσει η ελληνική οικονομία. Θα κερδίσει η ελληνική οικονομία. Εφόσον θα κερδίσει η ελληνική οικονομία, δεν θα κερδίσει ο πολίτης. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την ποσοτική χαλάρωση, έχει σχέση με την αξιολόγηση. Έτσι. Λοιπόν, και όλα αυτά. Αυτό τα μέτρα του ESM έγιναν αποδεκτά από το ESM. Μετά την εξευτελιστική επιτροπή. Είστε γιατρός και καλός γιατρός. Δεν είναι ένα θετικό βήμα. Σας είπα, είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά αυτό έπρεπε να έχει γίνει από πέρυσι. Καλά, πολλά έπρεπε να έχουν γίνει. Είναι δίκιο. Πολλά θα έπρεπε. Λοιπόν, αλλά έγινε. Αλλά το κυριότερο από όλα είναι ότι έγιναν μετά την εξευτελιστική επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου προς τον ESM ότι θα είναι πιστός στο μνημόνιο και δεν θα ξανακάνει παρασπονδία και θα το τηρήσει απαρέγκλητα. Και αφού δεσμεύτηκε για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% και πέραν του 18%. Όχι, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση. Τι εννοείται δέσμευση? Υπάρχει 3,5% χαρτί, υπάρχει χαρτί που έχει υπογράψει η κυβέρνηση για 3,5% ναι, πλεονάσματα μετά το 18%. Για μεσοπρόθεσμα. Πού το έχετε αυτό? Δώστε το μου, γιατί είναι μεγάλη είδηση. Αν το έχετε, να μου το φέρετε να το δείχνω κάθε βράδυ. Αυτή το έχετε στο χαρτί αυτό? Είναι αναγεγραμμένο σε συμφωνία. Δεν υπάρχει αν θα είναι για 5 χρόνια. Δεν θέλω να λέμε υπερβολές στον κόσμο και να μην λέμε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Χαρτί που να έχει υπογραφεί Έλληνα υπουργού που να λέει για 3,5% πλεονάσματα. Μετά το 18 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα κάνετε λίγη υπομονή λίγες μέρες και θα δούμε. Παρακαλώ. Αν υπάρχει όχι. Έτσι. Παρακαλώ, εξάλλου ο κύριος Παπαδημητρίου, ο υπουργός οικονομικών. Ναι, τα μπέρδεψε. Τα μπέρδεψε. Όχι, δεν τα μπέρδεψε. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Τα μπέρδεψε. Είναι μαθημένος από την Αμερική. Το λέει λίγο σπαστό ελληνοαμερικάνικο έτσι πως μιλάει. Δεν τα μπέρδεψε. Έχει γούστο ο κύριος Παπαδημητρίου, δεν ξέρω συμπαθέστατο. Έχει γούστο, μιλάει λίγο ελληνοαμερικάνικα. Ναι, και είναι συνηθισμένος και από την αμερικάνικη κοινοτροπία που λέγονται μόνο αλήθειες. Και ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι στην Ελλάδα τώρα καινούριο, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στην ελληνική νομοθεσία. Βάλτε μια ανατελεία να πω στον κόσμο. Λοιπόν, επιπλέον να πω και μια κουβέντα ακόμα. Δεν και θέλετε να πούμε στον κόσμο τι έγινε αμέσως, με τον κύριο Παπαδημητρίου? Αμέσως. Εγώ χαίρομαι που και ο κύριος Τραμπ ακολουθεί το δρόμο που ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης που το έχει πει για μειώσεις φόρων για να έρθει ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως τον αντέγραψε. Βεβαίως τον αντέγραψε. Στα τρίκαλα. Αν ταυτίζετε ο Τραμπ με τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι δεν είπα τέτοιο πράγμα. Κύριε Γέλα, παρακαλώ. Στα τρίκαλα, ο κύριος Παπαδημητρίου που βρέθηκε εκεί, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, είπε, δήλωσε στα τρίκαλα μπροστά στην κάμερα τώρα αυτό είναι, ότι το αφορολόγητο και άλλα διαπραγματεύονται. Προφανώς το ξανασκέφτηκε γιατί δεν είναι. Να του εδώ, συμπαθής ο άνθρωπος. Τον πήρανε τηλέφωνο. Λοιπόν. Μπορεί και να τον πήραν και τηλέφωνο. Όχι, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπος είναι μαθημένος από την αμερικανική πολιτική που λέγονται. Βγήκε το πρωί στον Αντένα στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη και είπε δεν τίθεται θέμα μείωση του αφορολογίτου, συμπληρώνοντας πως ο θόρυβος που προκλήθηκε χτες την Κυριακή οφείλεται σε λάθος διατύπωση από την πλευρά του. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Έκανα λάθος. Ναι. Δεν παρεμηνεύτηκε κανείς. Καταρχήν απαγορεύεται υπουργός να μιλά για αφορολόγητο, διότι το αφορολόγητο είναι μηδέν. Υπάρχει έκπτωση φόρου. Ας διαβάσει το νόμο λοιπόν της φορολογίας εισοδήματος. Υπουργός να μιλάει για αφορολόγητο είναι απαράδεκτο. Ο νόμος γράφει στο άρθρο 16, το αφορολόγητο είναι μηδέν στην Ελλάδα. Έκπτωση φόρου υπήρχε 2% επί Σαμαρά, έγινε 1900 τώρα. Έχει από Σαμαρά καταργηθεί το αφορολόγητο, κύριε Λιάτσο. Το αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι μηδέν. Μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έχουν αυτή την εκπτωσούλα φόρου. Εκπτωσούλα κόπηκε από το 2% στο 1900 και συζητείτε το 1900 να πάει στα 1500. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακάρη. Δηλαδή... Πάμε σε διαφημίσεις και ξεκινάω με την κυρία Αντωνίου. Διαφημίσεις 2 λεπτών, φίλες και φίλοι. Βλέπετε το τηλέφωνό μας. Στο 210-34-89-008 απαντάει η Σοφία, η συνεργάτης μου, και το προσωπικό μου mail και ήδη έχουν αρχίσει και καταφθάνουν τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις.